Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Angie's Blog, είμαι η Αντζελ Βανούδη και είμαι φαρμακοποιός. Τις ημέρες αυτές, τις ε, γιορτινές, ε, νιώθουμε την ανάγκη να, να φορέσουμε ένα ιδιαίτερο άρωμα, να βγούμε έξω και να γιορτάσουμε. Γιατί αγαπούμε όμως τόσο πολύ τα αρώματα? Τα αρώματα παίζουν σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι της γοητείας καταρχήν. Πιστεύετε πως μπορούν να ενεργοποιήσουν μέρη του εγκεφάλου που συνδέονται με τη σεξουαλική επιθυμία τα αρώματα όμως μπορούν να πυροδοτήσουν και αναμνήσεις θαμμένες ακόμα και βαθιά στο υποσυνείδητό σου. Το άρωμα ενός λουλουδιού παραδείγματος χάρη μπορεί να σου θυμίσει στιγμές από την παιδική σου ηλικία. Μιλούν στο υποσυνείδητό σου, διεγείρουν συναισθήματα μέσω των αισθήσεων. Είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητάς σου και του lifestyle σου. Και μερικά στοιχεία στατιστικά τώρα. Οι γυναίκε έχουν πιο αναπτυγμένη την όσφρηση από του άνδρε. Η όσφρηση είναι πιο έντονη επίση το απόγευμα το άρωμά σου κρατά πιο πολύ αν το δέρμα σου είναι λιπαρό παρά αν είναι ξηρό. Η όσφρησή σου επηρεάζεται από τη διατροφή, τα φάρμακα, τον τρόπο της ζωής σου και η μνήμη που βασίζεται στη μυρωδιά είναι πιο έντονη από τη μνήμη της εικόνας. Οι άντρες προτιμούν αρώματα στις γυναίκες που που σχετίζονται με την τροφή. Δεν ξέρω γιατί. Τους κάνουν να αισθάνονται ίσως πιο ασφαλείς και τους θυμίζουν τα παιδικά του χρόνια. Ποτέ δεν φτάνει μόνο να είσαι όμορφα για να ολοκληρωθεί η εμφάνισή σου. Χρειάζεσαι και ένα άρωμα που να σου πηγαίνει γάντι. Στο άρωμα γενικά διακρίνουμε τριών ειδών νότε. Τι νότε κορυφή που αποτελούν την πρώτη αίσθηση, διαρκούν 15 με 30 λεπτά. Τι μεσαίε νότε που δίνουν στο άρωμα την προσωπικότητά του, αυτέ διαρκούν 2 με 3 ώρε. Και τι νότε βάση που δίνουν τη διάρκεια και το βάθος το άρωμα. Ποια είναι τα αρώματα που προτιμάμε το χειμώνα. Το χειμώνα θέλουμε μυρωδιές που είναι ζεστές, αισθησιακές, πιο έντονες, με μεγαλύτερη διάρκεια, πιο γλυκές. Δηλαδή να ανήκουν στις εξής κατηγορίες. Τις oriental που είναι τα βαθιά, μυστηριώδη, πλούσια, ζεστά αρώματα, ιδανικά για αποπλάνηση τα γούντι, που είναι ζεστά, σταθερά, έντονα, δηλαδή τα, τα ξυλώδη αρώματα και τα φλόραλ, τα λουλουδιαστά αρώματα, που είναι εκρηκτικά, πολύχρωμα, θηλυκά, πούδρινα και έχουν συνήθως τριαντάφυλλο. Οπότε, όταν διαλέγεις το άρωμα που θα σε συνοδεύει το χειμώνα, προτίμησε να έχει κάποια ή κάποιες από τις παρακάτω νότες. Βανίλια. Η βανίλια θεωρείται φυσικό αφροδουσιακό για αιώνε. Είναι το νούμερο ένα άρωμα που προτιμούμε σε παγκόσμια κλίμακα. Συνδέεται με ένα αίσθημα ευτυχία και είναι σίγουρη η συνταγή επιτυχίας σε ένα άρωμα. Η κανέλα, το εξωτικό αυτό μπαχαρικό από τη Σρι Λάνκα, χρησιμοποιείται πολλά χρόνια στα αρώματα. Είναι ζεστό, συναρπαστικό, μυστηριώδε, πικάντικο, σχεδόν ακαταμάχητο. Είναι ελαφρά φρουτόδε και ξυλώδε. Είναι το άρωμα των Χριστουγέννων γενικά. Γλυκό και comforting ταυτόχρονα. Το σάνταλγο, το σανταλόξυλο, η μυρωδιά του είναι χαρακτηριστική, απαλή, σχεδόν κρεμώδη. Είναι από τι που αγαπούν οι άνδρε στι γυναίκε θα το βρει στο Oceanic Camber του Κορέ, όπου είναι ένα άρωμα με νότες από πούδρα, είναι ένα γλυκό, ζεστό άρωμα, έχει τη μυρωδιά της ριτίνης και το φρέσκο άρωμα του θαλασσινού νερού. Η Lang, Lang Είναι μια ξεχωριστή, μοναδική μυρωδιά που θα τη βρει στο Morning Mimosa του Κορέ. Είναι ρομαντική, με floral νότες, πούδρινη, μεθυστική σχεδόν, αισθησιακή και γλυκιά σα μέλι. Στο ίδιο άρωμα, το morning mimosa δηλαδή, θα βρεις και το πατσουλί. Είναι κομψό, είναι θηλυκό, γήινο με νότας από μάσκ, απίστευτα πλούσιο και βαθύ. Το πατσουλί ε, είναι ίσως υπερβολικά έντονο και πικάντικο για κάποιες από μας. Προσωπικά μου αρέσει. Το μπενζό είναι ένα συστατικό που το βρίσκει στο σμάνθο και το ζινζάμπερ αρώματα τη ροζέγκαλε. Έχει τη γλυκιά μυρωδιά τη βανίλιας και κάτι από το άρωμα τη κανέλας ταυτόχρονα. Κάνει τα αρώματα πιο αισθησιακά. Κασμιρ. Πώ μυρίζει αλήθεια το κασμιρ, Είναι μια παλί ζεστή νότα ε, που θυμίζει λίγο μασκ είναι πολυτελές, όπως ένα πουλόβερο από σοφιστικέ. σοφιστικές. Είναι μια νότα πλούσια, με απαλή πούδρινη βάση, με ζεστασιά που τη λύγει και τους γύρους σου. Χρησιμοποιείται σε πολυτελή αρώματα και βοηθά να κρατά παραπάνω το άρωμα. Μένει αναλύωτο και είναι ιδανικό για να λάμψει τους κρύους μήνες, ειδικά δηλαδή για τα Χριστούγεννα. Θα το βρεις στο ομώνυμο άρωμα του Κορέ Κάσμερ Κούμκουατ τόνκα. Η τόνκα έχει μυρωδιά που μοιάζει πολύ με αυτή της βανίλιας, αλλά ταυτόχρονα έχει και μια δροσερή νότα. Και αυτή θα τη βρει στη μόνη. Μιμόζα. Η Μόνικ Μιμόζα τελικά είναι άρμα που συνδυάζει πάρα πολλέ νότες. Τα μάσκ, τα λεγόμενα μάσκ, είναι μια πούδρη, απαλή, γλυκιά, ζεστή, πλούσια μυρωδιά. Θυμίζει κάπως, σε βελτιωμένη έκδοση βέβαια, τη μυρωδιά του ανθρώπινου δέρματος. Θα το βρει στη βανίλια φρέζια του Κορέ, στο Μπελφλάουερ, στο Morning Mimosa και πάλι. Επίση το άμπερ. Σου αφήνει μια γλυκιά πουδρινή ζεστή αίσθηση. Όπου χρησιμοποιείται αυτή η νότα, έχει σε ένα άρωμα Oriental, πλούσιο, ζεστό και πουδρινο. Και τώρα μια πολύ συχνή ερώτηση που μου κάνεις. Πού το βάζεις το άρωμα για να κρατά πιο πολύ. Το άρωμα το βάζει στα σημεία που χτυπά ο σφιγμό, δηλαδή πίσω από το γόνατο, ανάμεσα στο στήθος, πίσω από τα αυτιά, στο εσωτερικό του καρπού και του αγκώνα. Αποφεύγει όμω να το βάζεις πάνω σε συνθετικά υφάσματα. Και βέβαια, αν το συνδυάσει με το αντίστοιχο αφρόλτο και γαλάκτωμα, η διάρκεια και η έντασή του αυξάνονται κατακόρυφα. Τώρα είναι ιδανική στιγμή να φορέσει ένα πιο έντονο ξεχωριστό μυθιστικό και λαμπερό άρωμα. Όποιο για να διαλέξεις πάντως, να θυμάσαι πως η αγορά ενό αρώματος είναι η πιο ευχάριστη εμπειρία των αισθήσεων. Εγώ διάλεξα το αρώμά μου για αυτά τα Χριστούγεννα. Εσύ, γράψτο μου στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και κοινοποίησέ το. Γεια σου!